Ήρθαμε σήμερα εδώ, εγώ και οι βασικοί συνιδρυτές και συνεργάτες, ο κύριος Βάγιος Κανής, ο κύριος Σταύρος Καρβούνης, η κυρία Ζωβοήλη, ο κύριος Πετρόπουλος. Ήρθαμε στα Νόγια, γιατί είναι σημείο αναφοράς πανελλαδικό και παγκόσμιο. Το ιστορικό αυτό χωριό ήταν, είναι και θα είναι. Και ήρθαμε εδώ για να πάρουμε δύναμη και τιμή. Τα Νόγια δίνουν τον παλμό στην Κρήτη, δίνουν τον παλμό σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε από εδώ και ο Θεός βοηθός. Τώρα κάντε μας ερωτήσεις. Τι εντυπώσεις είχατε από την παρουσίαση του χωριού, από τον Δήμο, από τον Παπαδρέα, ποιες είναι εντυπώσεις από τους ανθρώπους? Μας έκανε, το διάλογο που είχατε εδώ. Ναι, μας έκανε την τιμή ο Δήμαρχος να μας δεχτεί στο Δημαρχείο και μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνουμε τη διακήρυξη. Ήταν ξεχωριστή τιμή για μας, για την Τελεία, η προσφόρηση του Παπανδρέα του Κεφαλογιάννη. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Ήταν πολύ εδώ, μας κάνανε ερωτήσεις, κάποιες ήταν και δύσκολες και τους ευχαριστούμε. Και είναι πολλοί αυτοί που μας περιμένουν τώρα για τα καθέκαστα, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, οι συνεργάτες μου έχουν αναλάβει ο καθένας και κάποιο τομέα. Ο κύριος Καρβούνης είναι στα οικονομικά, είναι οικονομολόγος και νομικός, έχει δουλέψει στις Βρυξέλλες και είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο κύριος Γκανής είναι ειδικός και ασχολείται με τα αγροτικά, τα κτηνοτροφικά θέματα. Ο ίδιος είναι αγρότης, εινοποιός και επιχειρηματίας. Η κυρία Ζωβοήλη είναι επιστήμον τοπογράφος, μηχανικός και περιβαντολόγος. Δουλεύει στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος, μέχρι πρότινος ήταν διευθύντρια των τεχνικών υπηρεσιών και τώρα είναι διευθύντρια στην πολιτική προστασία. Ο κύριος Αργύρης Πετρόπουλος είναι νομικός Αθηνών και νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και ανάλογα με το καθένας ποιο τομέα έχει, θα σας απαντάμε. Κύριε Γλέτσο, από πότε και μετά, εάν γίνουν οι εκλογές, θεωρείτε ότι ενδεχομένως ίσως καταφέρετε να μπείτε στο κοινοβούλιο? Εννοείται, ο στόχος μας, δεν βάζουμε υψηλούς στόχους, βάζουμε το 3% για να μπορέσουμε να μπούμε, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε εντός εισαγωγικών την Τελεία σε ό,τι κακό συμβαίνει μέχρι τώρα, την Τελεία στην μη παραγωγή πολιτικής, στις ενέργειες εκείνες δηλαδή που θα έκαναν καλό στους Έλληνες και στο κράτος μας. Θα τελειώσουμε με την γραφειοκρατία, θα τελειώσουμε με όλα αυτά τα άσχημα που συνέβαιναν στον τόπο, με τη διαπλοκή, με τις μίζες, και θα νοικοκυρέψουμε καταρχήν, θέλουμε να νοικοκυρέψουμε καταρχήν τα του οίκου μας και μετά να βγούμε με μια νέα διαπραγμάτευση, καθαρή, με καθαρά πρόσωπα, με διαπραγματευτές που θα έχουν στο ενεργητικό τους ένα σωστό, ένα καλό βιογραφικό, με καθαρό λοιπόν πρόσωπο, με καθαρό το σπίτι μας, να διαπραγματευτούμε καινούργια πράγματα για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω τη χώρα. Λοιπόν, δεν απάντησα όμως, το ψηφοδέλτιό μας θα είναι έτοιμο πανελλαδικά στις εκλογές που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν και θέλουμε να γίνουν σαν Τελεία το Μάρτι. Εάν καταφέρετε λοιπόν και μπείτε στο Κοινοβούλιο, με ποιους θα συνεργαστείτε και με ποιους όχι και με τι προϋποθέσεις? Λοιπόν, θα συνεργαστούμε και με το διάβολο ακόμα, αν είναι καλό για την Ελλάδα, εκτός από τον κύριο Βενιζέλο, διότι εάν δεν υπήρχε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ό,τι χειρότερο
παρήγαγε το ελληνικό κοινοβούλιο και ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο, δικής του εμπνεύσεως, ο κύριος Βενιζέλος θα εκλήθη να δώσει απαντήσεις στην ελληνική δικαιοσύνη για δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα, για τα υποβρύχια και για το, και για το τσιπάκι της λίστας Λαγκάρτ. Άρα δεν έχει το ηθικό, ειδικό βάρος απέναντι στους ξένους, αλλά και στη συνείδηση των Ελλήνων, για να μπορεί να βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται. Δύο. Εάν ο ελληνικός λαός φέρει πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε ναι σε ψήφο ανοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Διότι λέμε ότι ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος κύριος Τσίπρας δεν έχει ούτε μία ένδειξη στο βιογραφικό του ότι μπορεί σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα να τα καταφέρει και να κάνει τη δύσκολη δουλειά του πρωθυπουργού. Αν πρώτο κόμμα είναι Νέα Δημοκρατία και με τη λογική πάντα, με το μέτρο που ισχύει και το είπαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ότι το μη χείρον βέλτιστο, θα δώσουμε ψήφο ανοχής στον κύριο Σαμαρά. Και για τα φορολογικά αναφέρατε κάποια πράγματα, τόσο για τους Έλληνες εντός Ελλάδας και όσο και για τους Έλληνες του εξωτερικού κάποιες πρωτοβουλίες φορολογικές. Μίλα, Σταύρο. Μισό λεπτό. Τα φορολογικά είναι ένα... Κλείστε αυτό. Όσο τα μικρόφωνα έχουν πάει στη πλευρά σας, θα ήθελα την απάντησή σας σχετικά με τις θέσεις του κόμματος σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, επιγραμματικά, σε ποια ζητήματα θα θέσετε προτεραιότητες και πώς θα το διαχειριστεί. Να μας πείτε πρώτα το όνομα του και την γιορτά σας. Σταύρος Καρβούνης, είμαι νομικός οικονομολόγος και είμαι εδώ δίπλα στον πρόεδρο Απόστολο Κλέτσο, συνιδρυτής στο κόμμα Τελεία. Κοιτάξτε, το φορολογικό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Σήμερα, κάτω από το φορολογικό βάρος, στενάζει μια συντριπτική μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Φορολογούνται ελεύθεροι επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ. Δεν υπάρχει ισχυρό αφορολόγητο όριο. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από μια βαθιά μελέτη μπορούμε να λάβουμε μέτρα, πρώτον, επενδύσεις. Έχουν φύγει στο εξωτερικό πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ από την κρίση και μετά, με μετριοπαθείς υπολογισμούς. Αυτά πρέπει να γυρίσουν στην Ελλάδα μέσα από μια διαδικασία που θα τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτά τα χρήματα που είναι καθαρά, είναι χρήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί εδώ και βγήκαν στο εξωτερικό και τα οποία δεν χρειάζεται να ξαναφορολογηθούν. Είναι χρήματα που δεν προέκυψαν από διαπλοκή, από διαφθορά, από μίζες. Και δεύτερον, τα άλλα χρήματα, τα οποία είναι χρήματα που δεν φορολογήθηκαν στο εξωτερικό, έχουν προκύψει. Σε αυτή την περίπτωση, αυτά που δεν φορολογήθηκαν πρέπει να φορολογηθούν αμέσως με την επιστροφή του. Δεύτερον, τα χρήματα τα οποία προέκυψαν από μίζες, διαπλοκή, διαφθορά, κατάσχονται στο σύνολό τους και στο ακέραιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδοθούν στους δικαιούχους, διότι οι δικαιούχοι παρανόμως τα απέκτησαν. Άρα λοιπόν, στόχος είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο επαναπάτρησης των χρημάτων που έφυγαν στο εξωτερικό την πενταετία. 2009-2014. Επίσης, θα δώσουμε κίνητρα προκειμένου να γίνουν επενδύσεις, που αυτό σημαίνει επανεξέταση του φορολογικού συστήματος στον επιχειρηματικό τομέα. Εμείς υποστηρίζουμε μια νέα ελληνική επιχειρηματική τάξη που θα επενδύει υγιώς, θα φορολογείται υγιώς και θα μπορεί να φέρει εκατοντάδες χιλιάδες εργασίες. Πρώτο μέλημα για μας στους στόχους του οικονομικού είναι οι θέσεις εργασίας. Δεν είναι δυνατόν με 1,5 εκατομμύριο ανέργους που έχουν τεράστιο κόστος διατήρησης, το σημειώνω αυτό και όχι ως δική μας του κόμματος Τελεία θέση, αλλά του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, το κόστος διατήρησης 1,5 εκατομμύριων ανέργων είναι πιο μεγάλο από το κόστος επένδυσης για να απασχοληθούν αυτοί οι άνεργοι. Κατά συνέπεια, όλα τα χρήματα που στοιχίζουν οι άνεργοι να μπουν στην επένδυση για να απασχοληθούν οι άνεργοι. Και κλείνω για να μην
πάμε να μακρηγορήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να φέρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια εθνική διαπραγμάτευση. Εμείς δεν υποστηρίζουμε την απομόνωση της χώρας, την απεμπλοκή από διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Γνωρίζουμε τη θέση της χώρας. Σεβόμαστε αυτές τις συμβάσεις. Αλλά τις σεβόμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο ισχυρής διαπραγμάτευσης που σημαίνει ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πρέπει οι κοινοτικοί θεσμοί να στηρίξουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα και βεβαίως και σε όλη την Ευρώπη και να απορροφήσουμε τα μέγιστα και από το νέο πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε Juncker που είναι 300 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη. Έχουμε υποστεί μια οικονομική καταστροφή της κοινωνίας μας τα τελευταία 5 χρόνια. Ζητούμε να σταματήσει αυτή και να αποκαταστήσουμε ξανά το κράτος πρόνοιας προστασίας του πολίτη και πάνω σε αυτό να επενδύσουμε κυρίως σε δύο τομείς, παιδεία και υγεία. Είναι μείζωνα ζητήματα για μας και τα δύο. Χωρίς νέα γενιά, χωρίς μορφωμένη νέα γενιά, εκπαιδευμένη όχι μονάχα σε άοριστες, μπορεί να πει κανείς, εκπαιδεύσεις ή επιστήμες, αλλά μέσα σε επιστήμες που θα μπουν στην αγορά εργασίας, που θα στηρίξουν τις επενδύσεις, που θα στηρίξουν μια υγιή επιχειρηματικότητα. Μπορούμε να ρωτήσουμε, παιδιά, και τον πρόεδρο πάλι, και θέλω να γυρίσω το μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Ναι. Κύριε πρόεδρε, νομίζω ότι έχετε πει πολλές φορές και εσείς, όταν στην πολιτική, ότι ο ελληνικός λαός διακατέχεται από μια μεγάλη απογοήτευση τα τελευταία χρόνια και το μεγάλο ζητούμενο είναι η ελπίδα που έχει χαθεί σε σχέση με το μέλλον του τόπου και με το μέλλον των νέων παιδιών. Η δική σας συνεισφορά σε αυτό ποια θα είναι? Τι το διαφορετικό κομίζετε από όλα τα άλλα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να γεννηθεί ελπίδα για την επόμενη μέρα? Πραγματικά δυσκολεύομαι πολύ, πάρα πολύ, και ύστερα από την εμπειρία μου των πολλών ετών στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί υπήρξα πρώτα σύμβουλος και μετά δήμαρχος και ξανά δήμαρχος, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω, πάρα πολύ όμως, πώς κατάφεραν να φτάσουμε τα πράγματα μέχρι εδώ. Πραγματικά δυσκολεύομαι. Δεν φτάνουν εύκολα. Εμείς έχουμε τα βιογραφικά μας που μειώνουν πάρα πολύ το ρίσκο των συμπολιτών μας. Και λέμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση, η οποία αυτή και μόνο χρειάζεται. Η πολιτική βούληση για να λυθεί το 70% των προβλημάτων μας τους πρώτους 18 μήνες. Η πολιτική βούληση και οι σωστοί άνθρωποι στις κέρυες σωστές θέσεις. Δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη χώρα έχουμε πάρα πολύ καλούς τεχνοκράτες, σπουδαία μυαλά, οικονομολόγους, ολικούς μηχανικούς, όλα τα μυαλά, όλες οι επιστήμες ανθούν. Χρειάζεται πολιτική βούληση και συγκεκριμένοι άνθρωποι σε κέρυες θέσεις. Σας το ξαναλέω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω πώς κατάφεραν και φτάσαμε ως εδώ. Πόσο πιθανή θεωρείται μια κυβέρνηση της αριστεράς στην Άγκηση? Όταν λέτε κυβέρνηση της αριστεράς, τι εννοείτε? Με την ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα και με τη σύμπραξη κάποιων άλλων κομμάτων που είναι κατά των μνημόνιων, όπως ο κ. Χαμένος. Κοιτάξτε να δείτε, όποιος είναι πάνω από 17 χρονών και έχει αντιληφθεί τι γίνεται στη ζωή, σε αυτή τη ζωή, ξέρει ότι μια χώρα, όπως και ένας άνθρωπος, δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν αλληλοεπιδράσεις πάρα πολύ σημαντικές. Το να λέει ο κύριος Τσίπρας, και γι' αυτό λέμε ναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στον κύριο Τσίπρα, το να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα σκίσω το μνημόνιο στο Σύνταγμα, τον καθιστά ανάξιο συνομιλητή για τον οποιονδήποτε Έλληνα. Το να ξαναδιαπραγματευτώ το μνημόνιο, αλλά να μας πει ποια θα είναι και η διαπραγμάτευση, το καταλαβαίνω. Λέει λοιπόν, όταν
τον ρωτάνε αυτό που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, τα 12 δις, πόσα, 12 δις, τα 12 δις, που θα τα βρει, λέει με την επαναδιαπραγμάτευση. Ωραία λοιπόν. Έστω ότι σου λένε, όπως λένε, ήδη λένε, όχι, τι θα κάνεις. Λέει πρωτογενές πλεόνασμα. Μα πριν από λίγο μας είχες πει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν υπάρχει, γιατί απλά το κράτος δεν πλήρωσε αυτά που χρωστάει σε τρίτους. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ή μας δουλεύει ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Ας πάει κάνα δυο βήματα πίσω, να βγει μπροστά κάνας άνθρωπος που έχει δουλέψει, που ξέρει, που έχει ξανακάνει δουλειά, και τότε θα πάμε και εμείς συμπαραστάτες να βοηθήσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εγώ συγγνώμη πρώτα, μία έτσι παράδειγμα. Κοστολογήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για τα 330 δισεκατομμύρια του σχεδίου Juncker θα δημιουργηθούν περίπου 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μία θέση εργασίας κοστίζει δηλαδή 300.000 ευρώ. Στην Ελλάδα, με ταπεινές εκτιμήσεις, μία θέση εργασίας κοστίζει περίπου 40.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Δηλαδή για 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας να απορροφήσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των ανέργων της πενταετίας θέλουμε 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι γιγάντιο το σχέδιο Marshall που χρειάζεται η Ελλάδα για να μην έχει ανέργους. Γι' αυτό ειλικρινά θα πρέπει και η αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας να μετράει πολύ τα δεδομένα των αναγκών της χώρας και πώς θα κοστολογηθούν και πώς θα μπορέσουν αυτά να επιτευχθούν. Θα συμπληρώσω σε αυτό ότι δυστυχώς η πολιτική είναι λόγια, είναι ιδέες, είναι αισθήματα και συναισθήματα, αλλά κυρίως είναι αριθμοί. Δεδομένου ότι ξεκινήσατε από τα νόγια και μετά από συνομιλία που είχατε με κατοίκους και με τοπικούς φορείς, θα θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε παρατηρήσει και που θα θέσετε για, ας πούμε, για τα νόγια και για όποια νόγια συνέχεια, για τις μικρές κοινωνίες. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ μιλάμε, επειδή σας είπα και πριν, είναι αριθμοί και είναι δουλειά και τι θα φάμε καταρχήν, μιλάμε για κτηνοτροφία και αγροτιά. Οπότε θα σας μιλήσει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κύριος Γκανής. Τράβα πάλι. Εμείς έτσι το έχουμε. Μιλάει ο καθένας, ξέρει κάτι. Ας το κάτω, δεν πειράζει. Εντάξει. Αναφερθήκαμε και πριν στην κουβέντα για τα νόγια και στην κτηνοτροφία. Θα σας πω ένα πράγμα που έχουμε μάθει από την ιστορία. Ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος στυροκόμος και ο Δίας είναι νογιανός. Αν λοιπόν παντρέψεις το προϊόν που έχεις με την ιστορία, έχεις τελειώσει σαν Ελλάδα. Έχεις φτιαχτεί, όχι έχεις τελειώσει όπως είναι η πολιτική, είσαι έτοιμος. Δεν χρειάζεται να διδάσκουμε στο Γερμανό πώς θα φάει σνίτσελ ή αλακρέμ μανιτάρια. Τα έχει φτιάξει ο ίδιος, τα έχει φάει, έχει δικές συνταγές. Εσύ μπορείς κάλλιστα να του δώσεις αντικριστό με λίγο γραβιέρα και να πάθει κεφαλικό, γιατί τέτοιες γεύσεις δεν έχουν περάσει από τον ουρανίσκο του, ούτε τις έχει διανοηθεί. Αυτό λοιπόν το πράγμα, κουμπώνοντάς του πολιτισμό, αξία προϊόντων διατροφικής υψηλής αξίας παραγόμενης στη χώρα, μεταποίηση, καθιδοποίηση προϊόντων και τουρισμό, η Ελλάδα μας είναι θέρετρο για όλο τον κόσμο, διότι δεν υπάρχει στίγμα ή κουκίδα αλλού στο χάρτη να έχει τόσο συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δηλαδή, για όσους δεν καταλαβαίνουν, στα 50 χιλιόμετρα να μπορείς να αλλάξεις 4 τοπία που οι άλλοι κάνουν 3 ώρες με το αεροπλάνο. Να έχεις θάλασσα, να έχεις λίμνη, να έχεις πεδιάδα και να έχεις και βουνό. Αυτά σε άλλες χώρες θέλουν να πάρεις το αεροπλάνο, να φύγεις από μια χώρα και να πας σε άλλη πολιτεία όπως είναι οι ΗΠΑ για να τα δεις. Άρα λοιπόν αυτά, αν ανασκουμποθούμε όλοι μαζί, βάζοντας μέσα όλες τις μορφές εργασίας, ξανατονίζω, η γεωργία δεν είναι μόνο για τους αγρότες. Είναι για σπουδαγμένους ανθρώπους, είναι για ανθρώπους που θα επενδύσουν στο μάρκετινγκ, είναι για ανθρώπους που θα επενδύσουν στην οικονομία της χώρας, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς σαν εργαλείο έχουμε ένα από το βασικό πυλώνα. Έχουμε αυτό. Κουμπώνοντας λοιπόν 3-4 πυλώνες μαζί, όπως φυσικά και έργα υποδομής, η Ελλάδα δίνει αυτό που άλλες χώρες το ονειρεύονται για 10 μέρες το χρόνο, γιατί τόσο μπορούν να ξεκουραστούν. Πείτε μας και εσείς ονομαστε πολιτικιότητα. Γκανής Βάιος, αγρότης. Επομένως διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μιλάμε... Γκανής Βάιος, αγρότης.
εστιάζετε στις εξαγωγές και στην τουριστική ανάπτυξη? Καταρχάς εστιάζω στο να ταΐσουμε το δικό μας κόσμο. Η Ελλάδα μας δεν ταΐζεται από εμάς. Η Ελλάδα κάνει 36 δισεκατομμύρια εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Αυτό το πείτε σε κάποια άλλη χώρα, αν θέλετε, και πιο υποανάπτυκτη από εμάς, θα είναι ντροπή. Φανταστείτε λοιπόν πόσο έπρεπε να ντρέπονται κάποιοι πολιτικοί που κρατήσαν τη χώρα μας στο να είμαστε μόνο εισπράκτορες επιδοτήσεων και τίποτα άλλο. Και να λέμε καλά είναι όλα, θα δούμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, αυτό το ισοζύγιο που σας λέω αυτή τη στιγμή, εάν με δυνηστεί, η χώρα έχει βγάλει τα δανεικά της και έχουν ξανάρθει οι μισθοί περίπου σε ένα περιβάλλον όπως πριν μπούμε στην κρίση. Παρόλα αυτά όμως και η κτηνοτροφία και οι αγρότες πλήττονται. Τι έχετε να πει γι' αυτό? Πλήττονται διότι κανείς πολιτικός ή καμία πολιτική μέχρι σήμερα με ήττα δεν τόλμησε να πει ποια είναι η αλήθεια και πού πρέπει να στραφεί ο πρωτογενής, δευτερογενής και μεταποίηση της χώρας. Μείναμε σε καλλιέργειες οι οποίες δεν προσφέρουν πλέον στη χώρα. Αντιθέτως, επιδοτούνται καλλιέργειες οι οποίες φέρνουν αρνητικό ισοζύγιο στη χώρα. Και ένα από αυτό, το προϊόν που επιδοτείται ακόμη μέχρι σήμερα και κακώς, είναι το βαμπάκι. Όπως ξέρετε, η εξαγωγική του δύναμη έχει πέσει από τα 2,5 δισεκατομμύρια στα 300 εκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό, κάνουμε πιο δυναμική μια γείτονα χώρα την οποία θεωρούμε κάποιοι φίλοι, κάποιοι εχθροί, την Τουρκία. Η οποία μας παίρνει το 80% της παραγωγής. Η Γερμανία δυστυχώς έχει πάει τα εργοστάσια της εκεί και μας φέρνουν προϊόντα έτοιμα, τα οποία εμείς για 100 γραμμάρια μιας φανέλας πληρώνουμε 2 και 3 ευρώ. Θα σας πω μόνο τούτο και θα ήθελα να δω ποιος θα τραπεί από τους πολιτικούς, ότι οι στολές του ελληνικού στρατού, αν γυρίσετε το ταμπελάκι, γράφουν ότι είναι τουρκικές. Και κατά τα άλλα είμαστε εχθροί, οι φίλοι, όπως θέλει ο καθένας πολιτικός. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας το τι βάρος κουβαλάει στην πλάτη του, να ανασκουμπωθούμε που λέμε και στο χωριό μου και να καθίσουμε, να συνοηθούμε και να δουλέψουμε. Είμαστε εχθροί φίλοι τελικά. Θα το δείξει η πράξη εάν όλοι μας μπορέσουμε και βάλουμε μια τελεία πρώτα στον εαυτό μας και στις κακές συναναστροφές που είχαμε τόσα χρόνια για εύκολο πλουτισμό και νομίσαμε ότι η ζωή είναι όλη τη μέρα να είσαι για καφέ, για διασκέδαση και να τα σπάς τα μπουζούκια. Δυστυχώς είναι και κάτι άλλο. Είναι αυτό που μας δώσαν κάποιοι άλλοι που πέρασαν με αυτόν τον τόπο πολλά χρόνια πριν. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ πάνω.